Δέσμευση Σαμαρά ότι δεν θα επιβληθούν άλλα μέτρα. Επιμένει στη σκληρή στάση και στα όχι η Τρόικα. Ψάχνουμε λύσεις, θα τις βρούμε, λέει ο Στουρνάρας. Ασυνήθιστα εγκόμια στην Ελλάδα από Σόιμπλε. Η Τρόικα ζητεί να μείνει για ακόμα ένα χρόνο το τέλος ακινήτων μέσω της ΔΕΗ. Έρχονται εκαθαριστικά για φόρους 1 δις σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες. Στο τραπέζι, ρύθμιση 2 ταχυτήτων για τα ληξιπρόθεσμα χρέη σε ταμεία και εφορίες. Ανοιχτό το μέτωπο με τις απολύσεις στο δημόσιο. Στοιχεία για το φιάσκο με χιλιάδες επίορκους. Στους δρόμους της Αθήνας, χιλιάδες ένστολοι, εν ενεργεία και απόστρατοι για τις μεγάλες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Παρατήθηκαν ξαφνικά ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Μέργος και ο Πρόεδρος του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων Αθανασόπουλος. Ορκίστηκε προσωρινός διάδοχος του Τσάβες στη Βενεζουέλα. Στέλνουν στην Κρεμάλα 21 Αιγύπτιους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις ευνηδιαστικές παραιτήσεις που υπέβαλαν πριν από 2 ώρες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Μέργος και ο Πρόεδρος του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων Τάκης Αθανασόπουλος. Συνδεόμαστε με τη Μαρία Σπυράκη αλλά και με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, τη Σοφία Δήμτσα, τη Ράνια Τζίμα και τον Παντελή Βαλασόπουλο. Μαρία, να ξεκινήσουμε από σένα και να δούμε γιατί έφτασαν ξαφνικά το απόγευμα σε παραίτηση και ο κύριος Μέργος και ο κύριος Αθανασόπουλος. Νίκο, κυρίες και κύριοι, ο Τάκης Αθανασόπουλος αποτελεί παρελθόν για το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, όπως και ο Γιώργος Μέργος για τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών. Ο λόγος είναι ότι ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τη σύμβαση που υπέγραψε η ΔΕΗ το 2007 για τη μονάδα του Αλιβερίου. Τότε ο κύριος Αθανασόπουλος ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ και ο κύριος Μέργος ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρχει σκιά, ζητήθηκαν οι παραιτήσεις τους, αυτή είναι η εικόνα που έχω. Ο Πρωθυπουργός μόλις υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, τις έκανε αμέσως αποδεκτές, δεν είχαν άλλωστε και άλλη δυνατότητα. Οι αρμοδιότητες του κυρίου Μέργου περνούν στην κυρία Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, την μέχρι τώρα Γενική Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία παίρνει επιπλέον αρμοδιότητες. Φάνηκε ότι υπάρχει μια δυστοκία στην αντικατάσταση αυτών των προσώπων. Φάνηκε και γιατί συμπτύχθηκαν οι αρμοδιότητες του κυρίου Μέργου με αυτές της κυρίας Παπακωνσταντίνου, αλλά και γιατί μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων τον Τάκη Αθανασόπουλο. Αυτό πρέπει να γίνει ως τη Δευτέρα. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι μέχρι τώρα πρόσωπα που έχουν βολιδοσκοπηθεί δείχνουν απροθυμία και αυτό γιατί οι συγκεκριμένες αποκρατικοποιήσεις, μεγάλες αποκρατικοποιήσεις, έχουν ήδη δρομολογηθεί και οριμάσει και αναμένονται δεσμευτικές προσφορές μέχρι το τέλος του μηνό, όπως ας πούμε για τη ΔΕΠΑ. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικά πρόσωπα τα οποία δεν θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο που έχει χαράξει ο κύριος Αθανασόπουλος. Είναι 2 θέσεις κλειδιά. Εγώ απλώς να σημειώσω την ειδοποιώ διαφορά στις 2 επιστολές προς τον κύριο Στουρνάρα που δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα. Ο μεν κύριος Μέργος, που είναι γνωστός και από τις απόψεις που εξέφρασε για τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα ότι είναι ακόμα μεγάλη, λέει, αρνείται τις κατηγορίες, λέει ότι είναι νόμο αβάσιμη η άσκηση ποινικής δίωξης, δεν έχει καμία σχέση με την απόφαση. Ο κ. Αθανασόπουλος δεν μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης, απλώς σημειώνει επιγραμματικά ότι δεν μπορεί να μείνει στη θέση του τη στιγμή που μερίδα της κοινής γνώμης θα μπορούσε να συνδέσει τις αποκρατικοποίησεις με την κατηγορία που αντιμετωπίζει. Ότι δηλαδή χρειάζεται ένας καθαρός άνθρωπος για να είναι στη θέση αυτή και όχι κάποιος που βαρύνεται με μία ποινική δίωξη, έστω και αν το θέμα είναι τυπικό. Σε κάθε περίπτωση, θυμίζω, Νίκο, πάντως ότι από το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνουν ότι ο Πρωθυπουργός έκανε αμέσως δεκτές τις παραιτήσεις τους. Μαρία, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Τώρα, μήνυμα ότι δεν θα